Σύμφωνος με την απόφαση του πρωθυπουργού να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, αν και όπως είπε κάτι τέτοιο δεν το ήθελε η κοινωνία, εμφανίστηκε ο πρώην πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος του κόμματος Θεοδός Καλογερόπουλος. Σήμειωσε δε ότι χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση για την επόμενη μέρα των εκλογών και κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα στην υπευθυνότητα και την ανευθυνότητα υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ε, εγώ αποδέχομαι την ε, πρόταση του Καραμαλή για να πάει για, για εκλογές. Ευνηδιασμός ίσως υπήρχε σε κάποια μερίδα ανθρώπων, πολιτικού κόσμου υπήρχε. Mm -hmm. Και προφανώς ανησυχία στους ήδη βουλευτέ. Mm -hmm. Αλλά το θέμα είναι το εξή ότι ακολουθώντα ε, ακολουθώντας τη συνείδησή του και το δημόσιο συμφέρον, πιστεύω ότι η χώρα θέλει μια κυβέρνηση η οποία θα αντιμετωπίσει τα οικονομικά, τα τεράστια οικονομικά προβλήματα. Πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να καταλάβουν ότι δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν μπορεί η υπόλοιπη Ευρώπη να ζει ένα βίο στερημένο, μετρημένο και προβληματικό όπως γίνεται στην Αγγλία, στη Γαλλία, Ξέρετε ότι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί δεν ζουν όπως ζουν οι Έλληνες. Πρέπει το λοιπόν να παρθούν πολλά μέτρα και ειδικά για τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες τα οποία μέτρα θα δώσουν λύση. Σήμερα το πρωί άκουγα τον Υφυπουργό Οικονομικών το Δούκα ο οποίος έλεγε ότι τα χρήματα της Ελλάδος κατά 99% 99% ακούστε, πάνε σε οφειλές δανείων Προγενέστερων εποχών, πριν την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, οφειλέ δανείων και συντάξει και μισθού υπαλλήλων. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φανταστείτε λοιπόν με την εκλογολογία που απέτησε να γίνεται η αντιπολίτευση, θα είχαμε φτάσει στο σημείο μέχρι το Μάρτιο και εφόσον δεν θα ψήφιζε τον Παπούλια το Πασόκ, μέχρι το Μάρτιο να είναι όμοιρο μια καταστάσεω από τη μία να του ζητάνε οι κοινωνικά ασθενέστερε ομάδε. Αλλά και οι άλλοι φορεί να ζητάνε χρήματα και μέτρα, να μην μπορεί να τα δώσει ο να απαιτούν εκλογέ οι, οι άλλοι τη αντιπολίτευση, μια δεδαλώδη κατάσταση η οποία βλάπτει τη χώρα. Mm -hmm. Πιστεύω η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει μια ισχυρή κυβέρνηση στι 4 Οκτωβρίου για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Τα προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα. Ναι, μεν η Ελλάδα έχει αντισταθεί όσο την παίρνει στην οικονομική κρίση, αλλά η οικονομική κρίση είναι στο μεσοδιάστημά τη. Και έχουμε ακόμα μεγάλη πορεία. Που λέτε ισχυρή κυβέρνηση από οποιοδήποτε χώρο και αν προέρχεται. Από οποιοδήποτε χώρο, βεβαίω. Βεβαίως. Εγώ προσωπικά. Είναι εγώ δεδομένο το γεγονό ότι το Πασόκ ζητούσε εκλογέ και από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται για την κυβέρνηση, έτσι. Η νύχτα βγάζει επίσκοπο και αυγή Μητροπολίτη. Μάλιστα. Έτσι. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Αλλά μια εκλογική μάχη είναι μια εκλογική μάχη και εδώ θέλω να πω το εξή. Ότι ίσω και επενδύω στην οριμότητα του ελληνικού λαού στο ότι καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια δυσκολία οικονομική σε όλη την Ιφίλιο, η δυσκολότερη οικονομική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα πρέπει να αποφασίσει για το καλό το δικό του ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα πρόβλημα της χώρας.